Καλή σας ημέρα, κύριε Συντιχάκη. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Τώρα στο κλείσιμο, στο τέλος αυτής της προεκλογικής περίοδου, πώς σας βρίσκουμε, ποια είναι η αίσθησή σας από όλες τις περιοδίες που έχετε κάνει, από όλο τον κόσμο με τον οποίο έχετε μιλήσει? Έχει αλλάξει η αίσθηση και οι εντυπώσεις που είχατε πριν ξεκινήσει τη διαδικασία σε σχέση με τα μεγάλα προβλήματα της Κρήτης? Καταρχάς, από ό,τι κορυφώνεται η εκλογική αυτή η μάχη. Είναι η τελευταία μέρα. Βέβαια, εμείς μέχρι και την τελευταία στιγμή θα τη δώσουμε τη μάχη σπίτι-σπίτι, ψηφοδέλτιο το ψηφοδέλτιο. Σε μια προσπάθεια, βέβαια, να κλείσει τα αυτιά του ο κόσμος στις ειρήνες, που όλες αυτές τις μέρες έχουν εξαπολύσει οι άλλες πολιτικές δυνάμεις και παρατάξεις τους, προκειμένου να συσκοτήσουν την πραγματικότητα, να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο, να του τάξουν λαγούς με πετραχίλια, όπως έκανε άλλωστε και ο Πρωθυπουργός εχθές από εδώ, από το Ηράκλειο. Και η πραγματικότητα είναι ότι ενώ τους πετάει στην κυριολεξία τα ψίχουλα των προεκλογικών παροχών από ένα πλουσιοπάροχο τραπέζι που είχε στήσει το κεφάλαιο όλο το προηγούμενο διάστημα, έχει το θράσος να απευθύνεται από εδώ, από την Κρήτη, όταν θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά το 2015 που έλεγε ότι θα χορέψει τις αγορές με τα νταούλια από εδώ, από το Ηράκλειο. Το ερώτημα είναι, τους χόρεψε ή τον χόρεψαν? Πραγματικότητα λέει ότι τον χόρεψαν. Και τον χόρεψαν και μαζί και όλους εμάς, βέβαια. Και μαζί όλο τον ελληνικό λαό, με ένα τρίτο μνημόνιο, με πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία θα ισχύσουν μέχρι το 2060. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός μόλις σήμερα το πρωί από το κανάλι της ΕΡΤ έδωσε ξανά τα διαπιστευτήριά του, επιβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει πίσω από τη συμφωνία για τα πρωτογενή πλεονάσματα που θα ισχύσουν μέχρι το 2060. Άρα λοιπόν αυτός ο κόσμος πρέπει να πάει στην κάλπη με θυμό, με αποφασιστικότητα, με ωριμότητα, και να περάσουν όλα αυτά τα οποία βίωσε το προηγούμενο διάστημα και θα βιώσει όλο το επόμενο χρονικό διάστημα σαν κινηματογραφική ταινία, και να πάει στην κάλπη στηρίζοντας το ΚΚΕ, η μόνη πολιτική δύναμη που αντιστάθηκε, που είπε τα πράγματα με το όνομά τους, καταψήφισε αντιλαϊκά μέτρα, προσπάθησε και το κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να οργανώσει την πάλη του λαού μας σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να αποτραπούν τα χειρότερα και φυσικά να καταδείξει στον κόσμο την αναγκαιότητα για ένα εντελώς διαφορετικό δρόμο που πρέπει να τραβήξει. Κύριε Συντιχάκη, επειδή έχουμε συνηθίσει να ακούμε ότι για την τοπική αυτοδιοίκηση τα κριτήρια δεν πρέπει να είναι κομματικά, αλλά πρέπει να είναι με βάση τις ανάγκες και με βάση τα πρόσωπα και το ποιος θεωρούμε ότι είναι εκείνος που μπορεί να κάνει τη διαφορά σε τοπικό επίπεδο, σας βρίσκει σύμφωνο αυτή η οπτική για το ποια πρέπει να είναι τα κριτήριά μας ψηφίζοντας για αυτοδιοικητικές εκλογές? Δεν μας βρίσκει σύμφωνος η άποψη που λέει ότι, παιδιά, οι εκλογές είναι αυτοδιοικητικές, είμαστε ανεξάρτητοι, πέρα και έξω από τα κόμματα κτλ. Προφανώς όλο αυτό το παιχνίδι παίζεται προκειμένου να μην πάει με πολιτικά κριτήρια ο κόσμος στην κάλπη, και το λένε, προσέξτε, όλοι εκείνοι που με τον ΑΒ τρόπο διετέλεσαν, υπουργοί, βουλευτές, κομματάρχες, περιφερειάρχες, πρώην δήμαρχοι και ούτω καθεξής, γιατί στην πραγματικότητα ντρέπονται να πούν, δεν είναι της μοδός σήμερα να λες ποια είναι η πολιτική σου ταυτότητα, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να υφαρπάξουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Ξέρετε, έχουμε και κάτι άλλο το οποίο παρατηρώ το τελευταίο διάστημα πολύ έντονα, ότι δεν είναι και σαφείς οι κομματικές ταυτότητες. Δηλαδή βλέπουμε παρατάξεις, συνδυασμούς να στηρίζονται από κόμματα τα οποία έχουν φαινομενικά τουλάχιστον διαφορετικές αφετηρίες. Βλέπουμε συμπράξεις, βλέπουμε σε ψηφοδέλτια να συμπεριλαμβάνονται άνθρωποι που θα θεωρούσαμε ότι προέρχονται από διαφορετικά κόμματα, άρα έχουν και διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Όλα αυτά πώς συνυπάρχουν τελικά και πώς μπορεί να αποφύγει τη σύγχυση ο πολίτης που θα πάει στην κάλπη την Κυριακή? Όλο αυτό που είπατε όμως τι καταδεικνύει? Καταδεικνύει ότι από τη στιγμή που έχουν τόση ευκολία να μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο, από τη μία παράταξη στην άλλη, να εμφανίζονται από κοινού σε κοινά ψηφοδέλτια κτλ., δείχνει ότι επί της ουσίας στα βασικά ζητήματα της στρατηγικής, δηλαδή πώς αντιλαμβάνονται σήμερα τους Δήμους, τις περιφέρειες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυβερνητική πολιτική, δεν υπάρχει διαφωνία. Δηλαδή, ενώ ο κύριος Αρναουτάκης στηρίζεται επίσημα από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και ένα πολύ μεγάλο μέρος της Νέας Δημοκρατίας, όλο το επιχειρηματικό λόμπι της Νέας Δημοκρατίας,
ο κύριος Μαρκογιαννάκης επίσημα από τη Νέα Δημοκρατία, και οι δύο λένε ότι πρέπει την επόμενη μέρα να είμαστε όλοι μαζί, Κρήτη ζωή μας κτλ. Μα εδώ είναι φανερό ότι συγκρούεται δύο αντιλήψεις, δύο σχέδια, δύο εντελώς διαφορετικές πρακτικές και πολιτικές. Ο κύριος Αρναουτάκης έδειξε δείγματα γραφής και αυτά τα δείγματα γραφής λένε ότι με τα τσαρούχια ο κύριος Αρναουτάκης στηρίζεται από αυτά τα κόμματα και το πολιτικό οικονομικό κατεστημένο όλης της Κρήτης, στήριξε μεγαλοξενοδόχους, μεγαλέμπορους, μεγαλοαγρότες, προσανατόλισε τις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ προς αυτή την κατεύθυνση, αδειοδοτώντας ή εγκρίνοντας μελέτες για εργοστάσια βιομάζας, για τους υδρογονάθρακες στην Κρήτη, για το μικρό και μεγάλο καλώδιο, ουσιαστικά υποβοηθώντας το έργο μεγάλων μονοπωλιακών κολοσσών στον ενεργειακό τομέα, στον χώρο της αγροτικής οικονομίας, στον χώρο του τουρισμού και στον χώρο του εμπορίου. Πρωτοστάτησε για την κατάργηση της Κυριακής Αργίας, ουσιαστικά φαλκιδεύοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων για σταθερή δουλειά, με δικαιώματα, με τήρηση του οκταώρου, με τήρηση του σταθερού ημερήσιου και εβδομαδίου χρόνου εργασίας. Όλα αυτά πλέον έχουν ανατραπεί. Να λοιπόν που από τη μία βρίσκονται όλοι αυτοί και από την άλλη βρίσκεται η πρόταση του ΚΚΕ της Λαϊκής Συσπήρωσης με το κόκκινο γαρίφαλο, που λέει ότι πρέπει να έρθει στο επίκεντρο της προσοχής η κάλυψη των αναγκών της συντριπτικής πλειοψηφίας των κριτικών και των Ελλήνων βέβαια. Γι' αυτό άλλωστε εμείς δίνουμε προτεραιότητα ιεραρχικά στην αντιπλημμυρική, αντιπυρική και αντισεισμική θωράκιση του νησιού, και φάνηκε το προηγούμενο διάστημα πόσο γυμνός ήταν το έλλειμμα, το έλλειμμα από άποψη σχεδιασμού, από άποψη χρηματοδότησης, από άποψη έργου. Δεν μπορεί να λέει ο κύριος Αρναουτάκης τώρα ότι την επόμενη τετραετία θα τα δει όλα αυτά. Δηλαδή τις προηγούμενες δύο, τρεις, πόσες τετραετίες έχει, δεν υπήρχε ο κατάλληλος χρόνος προκειμένου να σχεδιάσει, να χρηματοδοτήσει και να κάνει τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, με αποτέλεσμα να έχουμε 5 νεκρούς ως συνέχεια των εξελίξεων στο Μάτι και στη Μάντρα της Αττικής. Δίνουμε ιεραρχικά δίνουμε βαρύτητα στην ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής στην Κρήτη, μιας και είναι ένα από το βασικό συγκριτικό μας πλεονέκτημα, με εγκυοβαλτικά έργα, με λιμνοδεξαμενές, αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και για την άρτευση των μικρομεσαίων παραγωγών, αλλά και για τους πολίτες να έχουν φθηνό και ποιοτικό νερό. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη των υποδομών που αφορούν βρεφονηπιακούς σταθμούς, κέντρα υγείας, άλλες δομές πρόνοιας, ιδιαίτερη βαρύτητα στην καταπολέμηση της τοξικοεξάρτησης μέσα από την ενίσχυση των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ και άλλων στεγνών προγραμμάτων. Και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Η νέα γενιά που θέλει να μεγαλουργήσει, έχει όνειρα, έχει προσδοκίες, αντί να φεύγει στο εξωτερικό, πρέπει να του δώσεις κίνητρα, πρέπει να του δώσεις τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις καινοτομίες, να αξιοποιήσει την έρευνα και την τεχνολογία, προκειμένου και δουλειές να ανοίξουν, να μπορεί με βάση το σχέδιο που έχει, να μπορεί να μεγαλουργήσει και να μείνει στον τόπο του. Αυτές τις βασικές αρχές δικές μας, γιατί αντιλαμβανόμαστε. Οπότε βάζετε στο επίκεντρο τον άνθρωπο, αν μπορώ έτσι να το πω. Στο επίκεντρο τον άνθρωπο, γι' αυτό θέτουμε και το ερώτημα πάντα: ανάπτυξη από ποιον και για ποιον. Ανάπτυξη θεωρείται, για παράδειγμα, ένα υπερτεσσαρσιολογημένο και υπερκοστολογημένο έργο, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Πηδιάδος, που θα καταστρέψει μια ολόκληρη περιοχή με υψηλή παραγωγικότητα, και την ίδια στιγμή θα αυξάνεται και το κόστος αερομεταφοράς, επειδή το θέλουν οι μεγαλοξενοδόχοι και οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι, που πρόκειται για ένα πάρτι, ένα πολύ μεγάλο πάρτι που θα παιχτεί με αυτό το νέο αεροδρόμιο, διότι η κοινοπραξία συγκεκριμένη μπαίνει με 5 εκατομμύρια ευρώ μετοχικό κεφάλαιο, το ελληνικό δημόσιο με 200 εκατομμύρια, θα είναι έργο της κοινοπραξίας, δηλαδή ιδιωτικό αεροδρόμιο, μέσα σε 6 χρόνια θα κάνει απόσβεση και για 40 χρόνια θα κάνει πάρτι, απομυζώντας τον ιδρώτα των εργαζομένων και καταστρέφοντας φυσικά και την περιοχή. Ακόμα και έργα που έχει ανάγκη ο τόπος, μεγάλα έργα όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας, ιδιωτικό έργο θα είναι. Είναι εφικτό αυτά τα μεγάλα έργα, είναι εφικτό να γίνουν με ίδιους πόρους, χωρίς δηλαδή τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου, όταν μιλάμε για τόσο μεγάλες παρεμβάσεις και τόσο μεγάλες επενδύσεις? Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθύνει τις χρηματοδοτήσεις στη βάση της επιλεξιμότητας. Και δεν καθορίζει ούτε έργα, το ελληνικό δημόσιο κανένας, παρά μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα, ως προϋπόθεση για να γίνει έργο με τη συμμετοχή του δημοσίου, είναι να συμμετέχουν και οι ιδιώτες. Δηλαδή, μόνο με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Όταν εμείς δίνουμε 3 ευρώ, αυτοί μας επιστρέφουν 1.
Δηλαδή στην πραγματικότητα μας κρατάνε τα 2/3 και μάλιστα μας επιβάλλουν για το 1/3 να κατευθυνθούν οι χρηματοδοτήσεις σε έργα που συμφέρει το ιδιωτικό κεφάλαιο την κερδοφορία τους. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Γι' αυτό βάζουμε και το ζήτημα συνολικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι γίνεται, ότι αποτελεί μια λυκοσυμμαχία που ευνοεί το ιδιωτικό κεφάλαιο. Άρα πρέπει κάποια στιγμή να ξεμπερδεύουμε με αυτό τον οργανισμό των τραπεζιτών, των βιομηχάνων και των εφοπλιστών. Εμείς λοιπόν διεκδικούμε όλοι αυτοί οι πόροι, είτε κρατικοί είτε ευρωπαϊκοί, να κατευθυνθούν και να χρηματοδοτηθούν έργα ιεραρχημένα, mm-hmm. σχεδιασμένα με βάση την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Δυστυχώς ο κύριος Αρναουτάκης απέδειξε το προηγούμενο διάστημα ότι δεν ήθελε ούτε μπορούσε να το κάνει αυτό. Αποδείχθηκε ότι ακόμα και στην απορροφητικότητα είναι πολύ πίσω, 11ος από τις 13 περιφέρειες της Κρήτης και 253ος από τις 260 περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έκανε όμως για να μπορεί να εξαγοράζει και να το παίζει καλό Σαμαρίτης, προφανώς για ψηφοθερικούς λόγους όπως γίνεται αυτή τη στιγμή? Έμπαινε σε δύο ταμεία, στην ενδιάμεση διαχειριστική αρχή και στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, στα οποία προεδρεύει με εντολή της κυβέρνησης, και βουτούσε το χέρι του όσα να έμπαινε στο προσωπικό του πορτοφόλι ή στον προσωπικό του λογαριασμό και έπαιρνε χρήματα και τα έδινε δεξιά και αριστερά σε Μητροπόλεις, σε σωματεία αθλητικά, πολιτιστικά κτλ. Ουσιαστικά εξαγόραζε αυτό. Όμως, κύριε Σιδηγάκη, δεν σημαίνει και αποκέντρωση της ανάπτυξης, δηλαδή να μην πηγαίνουν όλοι οι πόροι σε αστικά κέντρα, σε πόλεις, να υπάρχει μία διάχυση προκειμένου να δημιουργούνται έτσι εστίες ανάπτυξης? Φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι το αντεπιχείρημα. Φαίνεται καλό αυτό, αλλά η πραγματικότητα ποια είναι? Ο ρόλος της περιφέρειας, ξέρετε ποιος είναι πλέον? Παρακάπτοντας το κεντρικό κράτος, να έρχονται απευθείας οι χρηματοδοτήσεις στην περιφέρεια, ο περιφερειάρχης να τα διαχειρίζεται και να τα κατευθύνει σε διάφορες δράσεις. Δεν έχει κανένα απολύτως λόγο το Περιφερειακό Συμβούλιο, ούτε η Οικονομική Επιτροπή, ούτε οι οικονομικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό γίνεται διότι θέλουν να παρακάψουν τη γραφειοκρατία του κεντρικού κράτους που όντως υπάρχει, έτσι ώστε απευθείας να πηγαίνει σε αυτά τα μικρά μεγάλα έργα προς όφελος του ιδιωτικού κεφαλαίου. Εμείς λέμε ότι αφού αρθούν οι όποιες γραφειοκρατίες στο κεντρικό κράτος, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι θέλει να είμαστε ενάντια στη διαπλοκή, ενάντια στη διαφθορά, να καταργήσουμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα λοιπόν, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους όμως, να κατευθύνονται οι χρηματοδοτήσεις ισόρροπα σε όλες τις περιφέρειες και τις τοπικές κοινωνίες με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους, mm-hmm. και ιεραρχώντας και σχεδιάζοντας με τρόπο τέτοιο που να εξασφαλίζεται ότι θα κάνεις έργα για να ικανοποιήσεις τις ανάγκες. Mm-hmm. Εδώ επικρατεί πλήρη αναρχία. Μάλιστα. Ποια είναι η ιεράρχηση, για παράδειγμα, της περιφέρειας όλα αυτά τα χρόνια για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, αλλά με κίνητρο να μείνουν οι αγρότες στο χωράφι τους, όταν βλέπεις ότι εκτινάσονται, ότι οι τιμές δεν καλύπτουν τα καν το κόστος παραγωγής, το ίδιο το κόστος παραγωγής να εκτινάσεται και να είναι ασύμφορο για τον παραγωγό? Νομίζω ότι αυτό είναι έτσι κι αλλιώς ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, γιατί δεν πραγματικά οι αγρότες αναγκάζονται πολλές φορές να εγκαταλείψουν και το επάγγελμά τους, και από τη στιγμή που η αγροτική παραγωγή είναι ένας πυλώνας για την οικονομία της Κρήτης, προφανώς και θα πρέπει να γίνουν κάποιες τομές στο κομμάτι αυτό για να στηριχθούν οι αγρότες. Δεν είναι όμως μόνο θέμα αυτοδιοίκησης, έχω την αίσθηση, είναι και θέμα κεντρικού κράτους. Και πάλι γυρίζουμε δηλαδή στο κατά πόσο η κάθε ψήφος μας πρέπει να είναι με κομματικά κριτήρια ή μόνο αυτοδιοικητικά. Κοιτάξτε, ο Περιφερειάρχης, όπως και ο Δήμαρχος, είναι αιρετοί. Mm-hmm. Αιρετοί, έχουν δύναμη, έχουν εξουσία. Που σημαίνει τι? Ακόμα και να μην είναι κάτι στην αρμοδιότητά σου, πρέπει να κινητοποιήσεις τον κόσμο, να διεκδικήσεις πίεση, δεν το, το αμφισβητούμε αυτό, φυσικά. Και υπάρχει το χαρακτηριστικό παράδειγμα της περίπτωσης της Πάτρας με τον Πελετίδη, mm-hmm. κομμουνιστής δήμαρχος στην τρίτη πόλη της χώρας, ο οποίος έχει καταδικαστεί πάρα πολλές φορές. Γιατί δεν πειθάρχησε στο θεσμικό πλαίσιο που όριζε η κυβέρνηση. Εδώ έφτασε στο σημείο να πάει στα δικαστήρια γιατί έφτιαξε ένα παραλιακό μέτωπο 3 χιλιόμετρα από σκουπιδότοπο, τον έκανε παιδική χαρά και τον πήγανε στα δικαστήρια γιατί δεν ήταν δική του ευθύνη, όπως λέγανε, είναι της χρηματικής υπηρεσίας, το ΤΑΙΠΕΔ δηλαδή. Mm-hmm. Mm-hmm. Δεν απέλησε ούτε έναν εργαζόμενο. Ούτε έναν εργαζόμενο και τον πήγαν διότι δεν εκτέλεσε το κυβερνητικό εντέλεσθε. Κατήργησε τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς. Άλλαξε τη φιλοσοφία των εσόδων του Δήμου.
έβαλε λιγότερα στους πολίτες και περισσότερα στη βιομηχανική περιοχή, στις τράπεζες, στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα και συγκέντρωσε 30% περισσότερα έσοδα από ό,τι είχαν συγκεντρώσει όλοι οι προηγούμενοι δημάρχοι. Άρα λοιπόν, άμα θες κάνεις παπάδες, με συγχωρείτε για την έκφραση, τα πάντα μπορείς να κάνεις. Αρκεί να το θέλεις, αρκεί να είσαι ταγμένος με τους πολλούς και όχι με τους λίγους. Η αγροτοδιατροφική σύμπραξη που λέγαμε προηγουμένως για τους αγρότες, η αγροτοδιατροφική ανώνυμη εταιρεία, στην πραγματικότητα ευνόησε τους εξαγωγείς, τους μεγαλοεξαγωγείς και μεγαλοκαλλιεργητές για να προωθήσουν το προϊόν τους στις αγορές του εξωτερικού, Ουκρανία και Κίνα. Μα ο κύριος Ερμάκης, ο οποίος έχει την ευθύνη της αγροτοδιατροφικής, μόλις εχθές ανακοίνωσε ότι αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι όντως ευνοήθηκαν οι εξαγωγείς και οι μικροί και μεσαίοι δεν ευνοήθηκαν και αν θέλουν να μπουν στην εσωτερική αγορά πρέπει να ψάξουν οι ίδιοι να βρουν τους τρόπους. Και μάλιστα ανακοίνωσε ότι έφυγε για την Κίνα 16.000 τόνοι λάδι. Δεν μας είπε όμως ποιος τους έστειλε και αν αυτά τα λάδια προέρχονται από την παραγωγή των μικρών και μεσαίων αγροτών της Κρήτης. Και αν θέλουμε να το δούμε και συνολικά, δεν ξέρουμε και πώς έφυγαν. Αυτή η ποσότητα έφυγε συσκευασμένη ή έφυγε χήμα, γιατί είναι και αυτό ένα ζητούμενο. Πολλά για να έχει και αξία το ελαιόλαδο. Κύριε Συντιχάκη, κάτι τελευταίο κλείνοντας, γιατί εκπνέει και ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχει μία εκτίμηση για την Κυριακή, θα ήθελα. Πού βλέπετε τη λαϊκή συσπήρωση και πού κατατάσσετε περίπου το συνδυασμό σας, ποια θα είναι η αποδοχή από τον κόσμο? Τα μηνύματα που παίρνουμε προφανώς είναι πάρα πολύ μεγάλα. Το γεγονός ότι εχθές επιχείρησε ο κύριος Πρωθυπουργός να στηρίξει τον Αρναουτάκη από βήματος και μάλιστα λέγοντας ότι θα είναι με τα τσαρούχια από την πρώτη Κυριακή. Ναι. Αποτελεί αβανταδόρικη πράξη για τον κύριο Αρναουτάκη και δείχνει ότι βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας. Διότι όλα τα προηγούμενα γεγονότα με τις καταστροφές, το γεγονός ότι δεν έδωσε τίποτα στον απλό κοσμάκι, αυτό αποτελεί όντως ένα κριτήριο και είναι και αισθητήριο για τον κόσμο πηγαίνοντας στην κάλπη. Αυτό που λέμε είναι ότι αφού έχει αυτός εκείνο το σχέδιο, όπως και ο κύριος Μαρκογιαννάκης, μην νομίζετε, δεν είναι περιφερειακός σύμβουλος, δεν διαφοροποιήθηκαν ποτέ. Εγώ έψαχνα τα πρακτικά πάντα να δω πού διαφωνούν. Δεν υπάρχει ούτε ένα θέμα, ούτε μία εισήγηση που να την καταψήφισε ο κύριος Μαρκογιαννάκης. Υπηρετούν λοιπόν το ίδιο πράγμα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνει ο κόσμος είναι να πάει στην κάλπη, να ψηφίσει ΚΚΕ στις ευρωεκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που δίνει τις κατευθύνσεις. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες εξειδικεύουν αυτή την πολιτική μαζί με την κυβέρνηση και να ρίξει το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης με το κόκκινο γαρίφαλο και στους Δήμους και στις Περιφέρειες. Ισχυρή εντολή θέλουμε εμείς για να παίξουμε το ρόλο της ισχυρής λαϊκής αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Συντιχάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή επιτυχία την Κυριακή. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.